Καλωσορίζουμε την ορκομοσία των αποφύτων του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Ξεκινάμε και παρακαλούμε τον κύριο Πρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου, καθηγητή κύριο Ανδρέα Φλόρο, να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλώς ήρθατε στην σημερινή τελετή. Μια τελετή η οποία είναι σημαντική για ένα πολύ σημαντικό ορόσημο στην ζωή των αποφύτων, καθώς σήμερα λαμβάνουν το πτυχίο τους και εγκαταλείπουν την ακαδημαϊκή ζωή, ανοίγοντας τα φτερά τους για να κινηθούν πλέον στον επαγγελματικό στίβο. Κάποιοι από αυτούς προφανώς θα κινηθούν στο κομμάτι το ακαδημαϊκό με περαιτέρω σπουδές, με μεταπτυχιακές σπουδές, διδακτορικές σπουδές στο μέλλον για να αναπροσδοτήσουν και την ίδια την ολόκληρη εκπαίδευση. Κάποιοι άλλοι θα αποφασίσουν, θα θελήσουν να μπουν στον ακαδημαϊκό στίβο, στον επαγγελματικό στίβο, έχοντας όμως υψηλά προσόντα, τα οποία τα απέκτησαν από τις σπουδές τους στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων Επικοινωνίας. Ένα τμήμα το οποίο είναι ιδιαίτερο στο χαρακτήρα, έχει στηθεί με ακαδημαϊκούς όρους και ποιοτικούς όρους πολύ υψηλού. Το υπηρετούν αυτούς της τοποθεσία, την υπηρετούν συνάδελφοι ακαδημαϊκοί, οι οποίοι είναι πολύ υψηλών προσόντων, πιστεύουν σε αυτό που κάνουν και αυτό βέβαια βγαίνει και αποδίδεται στη βαρύτητα του κύκλου σπουδών, των οποίων σήμερα θα λάβετε στα χέρια. Εύχομαι από καρδιάς η πορεία σας από εδώ και πέρα να είναι εξαιρετική, να είναι αντάξια των όποιων προσδοκιών και ονείρων έχετε. Να ευχαριστήσω και τους συγγενείς σας για όλη την υποστήριξη του γονείς που σας παρήχαν όλα αυτά τα χρόνια, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η κοινωνία, η ελληνική κοινωνία, απαιτείται να στηρίζει η οικογένεια τα παιδιά στις, κατά τη διάρκεια του σπουδών τους και είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η στήριξη. Θέλω να ευχηθώ κάθε καλό στην από εδώ και πέρα πορεία, να ευχηθώ και στο τμήμα να συνεχίσει την πολύ καλή πορεία που έχει σημειώσει τα τελευταία χρόνια. Και να θυμάστε πάντα κάτι, αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες, το νούμερο ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να υιοθετήσετε στη ζωή σας από εδώ και πέρα, έχοντας τα προσόντα που χρειάζεται για να μπορέσετε να αποκριθείτε, όπως είπα πριν, στον επαγγελματικό στίβο, είναι να μάθετε να συνεργάζεστε. Η συνεργασία είναι το παν, οι εποχές είναι περίεργες, τα πράγματα εξελίσσονται σε κάθε τομέα πάρα πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι τα συστατικά συνεργασίας που πρέπει να υπάρχουν είναι τέτοια έτσι ώστε να μπορέσουν να σε δώσουν την προστιθέμενη αξία που χρειάζεται για να μπορέσετε να εξελιχθείτε επαγγελματικά. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα είναι δίπλα σας σε όποιο βήμα και αν χρειαστείτε. Εύχομαι το καταβολικά συγχαρητήρια σε όλους. Τη σημερινή ημέρα να χαρακτήσει το μυαλό σας ως μία από τις καλύτερες που έχετε περάσει τη ζωή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάντως σήμερα είναι μια μέρα χαρά. Συγχαρητήρια στους πτυχιούχους μας. Πέρασαν 4-5 χρόνια εδώ στην Κεφαλονιά. Ελπίζω ότι αυτά τα χρόνια που πέρασαν εδώ, πέρα από τις εμπειρίες φοιτητικής ζωής, έλαβαν γνώσεις, δεξιότητες, οι οποίες θα τους φανούν χρήσιμες στο επόμενο στάδιο της ζωής τους, που είναι η επαγγελματική σταδιοδρομία. Αποκτάτε ένα βιβλίο το οποίο έχει άμεση συνάφεια με την τεχνολογία. Είναι επικοινωνία το βασικό στήθος σπουδών, αλλά η χρήση της τεχνολογίας σε αυτό που σπουδάσατε είναι πολύ σημαντική. Η τεχνολογία αλλάζει. Αυτό σημαίνει ότι αυτά που μάθατε σήμερα μπορεί μετά από μερικά χρόνια να χρειάζεται να τα αλλάξετε, να προσαρμοστείτε. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει συνεχώς να είστε κοντά στις εξελίξεις και να προσαρμόζεστε στις συνθήκες της εργασίας. Πριν μερικά χρόνια, αυτό που έψαχναν οι εταιρείες είναι ανθρώπους με υψηλό IQ, με υψηλό δίκτυο νοημοσύνης. Πλέον αυτό έχει αλλάξει. Ψάχνουν βέβαια και τους ανθρώπους που έχουν υψηλό δίκτυο νοημοσύνης, αλλά αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ο δείκτης προσαρμοστικότητας. Δηλαδή τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι μπορούν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να το έχετε πάντοτε στο μυαλό σας, ότι μάθατε κάποια πράγματα εδώ στα 4-5 χρόνια,
τεχνολογία αλλάζει, οι συνθήκες αλλάζουν, άρα και εσείς πρέπει να προσαρμόζετε στις νέες συνθήκες. Αυτό που δεν πρέπει να προσαρμόζετε και να τροποποιείτε και να διαπραγματεύεστε είναι το ύφος σας, οι ηθικές σας αξίες. Αυτές θα πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτες. Μπορεί στην αρχή να δείτε ότι χάνετε κάποια πράγματα, άλλοι που διαπραγματεύονται τις αξίες αυτές προχωράνε πιο μπροστά. Στο τέλος όμως της ημέρας εσείς θα είστε νικητές. Θα ήθελα λοιπόν εκ μέρου όλου του εκπαιδευτικού προσωπικού του τμήματος, του διοικητικού προσωπικού να σας συγχαρώ, να σας ευχαριστήσω άλλη μια φορά για την εμπιστοσύνη που δείξατε και επιλέξατε το Τμήμα Ψηφιακών Γνώσεων και Επικοινωνίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Να ευχαριστήσω την οικογένειά σας και τους δικαίους σας, οι οποίοι εμπιστεύτηκαν τα παιδιά τους να σπουδάσουν εδώ κοντά μας. Σας εύχομαι όλους να καλή σταδιοδρομία επαγγελματική και όσοι επιλέξετε να ανεβείτε και το επόμενο σκαλοπάτι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καλή πρόοδο. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ. Στο πλαίσιο της τελετής ορκομοσίας, το τμήμα μας απονέμει στη μνήμη του Γεράσιμου Ασένη υποτροφία που φέρει το όνομά του σε αριστούχο φοιτητή του τμήματος, ο οποίος πληρεί τις εξής προϋποθέσεις. Έχει ολοκληρώσει το τρίτο έτος σπουδών, έχει περάσει όλα τα μαθήματα των τριών πρώτων ετών και έχει τον υψηλότερο μέσο όρο τεχνολογίας στα μαθήματα του πρώτου έως και του έκτου εξαμήνου. Δικαιούχος της υποτροφίας Γεράσιμος Αρσένης, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 1.000 ευρώ, είναι η φοιτήτρια Ειρηνάκη Μαγδαληνή με μέσο. Ακολουθεί η ανάγνωση ενός σύντομου χαιρετισμού από την ομότιμη καθηγήτρια κυρία Λούκα Κατσέλη, σύζυγος του εκλειπώντος Γεράσιμου Αρσένη, μιας και η ίδια δεν κατάφερε να είναι σήμερα μαζί μας. Αγαπητές και αγαπητοί απόφοιτοι του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, αγαπητά μέλη ΔΕΠ και μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, αγαπητοί γονείς, συγγενείς του πτυχιούχου, αγαπητές φίλες και φίλοι, είναι με μεγάλη χαρά και συγκίνηση που για άλλη μια χρονιά εκ μέρους της οικογένειάς μας συμμετέχουμε, έστω και χωρίς φυσική παρουσία, στην ετήσια τελετή ορκομοσίας των πτυχιούχων του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας με τη χορήγηση μιας υποτροφίας 1.000 ευρώ στο φοιτητή στη φοιτήτρια που έλαβε τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας τα τρία τελευταία έτη σπουδών στο τμήμα. Η πρωτοβουλία αυτή αποτείνει φόρο τιμή στο Γεράσιμο Αρσένη, το όνομα του οποίου έχει συνδεθεί άρρηκτα με την ίδρυση του πρώην ΤΕΗ Ιωνίων Ίσων, αλλά και τη διαχρονική στήριξη και αναβάθμιση του Ιδρύματος, ιδιαίτερα σε περιόδους που αμφισβητεί το έντονα η ανάγκη ύπαρξης και λειτουργίας αυτόνομων τμήματων στην Κεφαλονιά, στη Λευκάδα και στη Ζάκυνθο. Ο Γεράσιμος πίστευε βαθιά ότι στη νέα εποχή της παγκοσμιοποίησης, της γνώσης και της σύγχρονης τεχνολογίας, το μέλλον της Ελλάδας αλλά και των τοπικών κοινωνιών εξαρτάται καθοριστικά από την προαγωγή της παιδείας και τη στενή διασύνδεση των τοπικών κοινωνιών με την εκπαιδευτική διαδικασία. Από το 1996 έως το 2000, ως Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, προώθησε την ίδρυση πρωτοπόρων τμήματων στα νησιά και τη βελτίωση των εκπαιδευτικών τους υποδομών. Σήμερα, οι υποδομές που προσφέρει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, αλλά και το αμφιθέατρο που φέρει το όνομά του και η ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών, αποτελούν σημαντικά βήματα υλοποίησης του δικού του οράματος. Αποτελούν επιβεβαίωση της πίστης του ότι όλα μπορούν να γίνουν, αν μόνο τολμήσουμε να δράσουμε για να κάνουμε πράξη τα όνειρά μας. Αυτή είναι και η ευχή που θέλω να δώσω σε όλους και όλες σας σήμερα, συγχαίροντάς σας για την προσπάθεια και την αποφύτισή σας. Ιδιαίτερα συγχαρητήρια στην Ειρηνάκη Μαγδαληνή, στην οποία απονέμεται η φετινή υποτροφία Γεράσιμου Αρσένη λόγω της άριστης απόδοσής της με μέσο όρο 8,23. Θερμά συγχαρητήρια στη Μαγδαληνή και όλες και όλους τους πτυχιούχους. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία σε ό,τι αποφασίσετε να κάνετε από εδώ και πέρα. Με αγάπη, Λούκα Κατσέλη. Ακολουθεί απονομή του φοιτητικού βραβείου ύψους 500 ευρώ του πρωτεύοντα φοιτητή του τμήματος. Το βραβείο χορηγείται στο φοιτητή κάθε τμήματος του Πανεπιστημίου, ο οποίος συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία και ολοκλήρωσε τις σπουδές του εντός του κανονικού χρόνου που προβλέπεται στο πρόγραμμα σπουδών κάθε τμήματος. Δικαιούχος του βραβείου είναι ο κύριος Μάξιμος Ιωαννίδης με μέσο όρο 8,19. Και περνάμε στην απονομή. Συνεχίζουμε με την ανάγνωση του όρκου και την απονομή πτυχίων. Τον όρκο θα αναγνώσει η φοιτήτρια Μπαλτσαβιά Ρεγκίνα με μέσο όρο 8,65.
Κατά την ειδική περάδοση των σπουδών στο Ίδρυμα, καθομολογώ ενώπιον του Πρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου, του Προέδρου του Κλίματος και της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, ότι θα θεραπεύω την επιστήμη, την τέχνη και τον πολιτισμό, με κριτικό πνεύμα, με αίσθημα ευθύνης, και ελεύθερο φρόνημα. Κατά τη σταδιοδρομία μου, θα ασκώ τα δικαιώματα, και θα εκπληρώνω τις υποχρεώσεις μου απέναντι στην κοινωνία, με ευσυνειδησία, ήθος και αξιοπρέπεια, όπως επιτάσσουν η επιστημονική διοντολογία και η ακαδημαϊκή ελευθερία. Και συνεχίζουμε με την αποδομή των πτυχίων. Ρεγκίνα Μπαλτσαβιά, με βαθμό 8.65. Δέσποινα Τζούμα, με βαθμό 8.5. Ελεονόρα Γεωργίου, με βαθμό 8.5.
6. Αλεξία Λίκη, με βαθμό 7 και 10.
Επίσης, η μαγούχη είναι και η εξής. Μάξιμος Ιωαννίδης με βαθμό τότε 19. Δημήτριος Αρμέν Γκεγκοριάν με βαθμό 8.08. Ευάγγελος Μαυροδόντης με βαθμό 7.8. Μαρία Βελιβασάκη με βαθμό 7.75. Ιλιάνα Τζούλια με βαθμό 7.75. Μιχαήλ Τζατεκίδης με βαθμό 7.63. Λάβρος Δαγιώτης με βαθμό 7.61. Μαρίνο Μιχαλάκης με βαθμό 7.54. Σωτήριος Αθανάσιος Μίχας με βαθμό 7.53. Χαράλαμπος Βιέννας με βαθμό 7.43. Μαρία Φατσουράκη με βαθμό 7.42. Μάριο Γαβριλίδης με βαθμό 7.31. Στυλιανός Παπάζογλου με βαθμό 7.27. Μαρία Καμπούρου με βαθμό 7.26. Μάρθα Δρόσου με βαθμό 7.1. Ελένη Δαμιανού με βαθμό 7.04. Αλέξανδρος Λουσκής με βαθμό 6.94. Παναγιώτα Σπυρίδη με βαθμό 6.91. Απολωνία Νικολάου με βαθμό 6.9. Αθανάσιος Τριμπόνης με βαθμό 6.89. Αγγελική Χριστοδούλου με βαθμό 6.85, Χρήστος Κουγιούρης με βαθμό 6.85, Θεοφάνη Ελευθεριάδη με βαθμό 6.84, Ζαχαρούλα Ιωάννου με βαθμό 6.84, Μιχάλης Φιλίππου με βαθμό 6.7, Μιχαήλ Πίσας με βαθμό 6.47, Μαράκο Φαστήρα με βαθμό 6.49, Δημήτριος Θεοφυλάτος με βαθμό 6.46 και Αθανασία Κοτσουμπίνη Κοτσουμπίνα με βαθμό 6.36. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Η τελετή λαμβάνει τέλος. Συγχαρητήρια στους συμμετέχοντες.